Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Ακούτε Radio Net στους 101,9. Σήμερα είναι Τετάρτη, 17 του μηνός Μαΐου και όπως βλέπετε πλησιάζουμε ολοταχώς προς τις βουλευτικές εκλογές της Κυριακής. Την Κυριακή από τις 7 η ώρα το πρωί έως τις 9 το πρωί, από τις 7 το πρωί μέχρι τις 7 το απόγευμα. 7 με 7 λοιπόν θα είναι ανοιχτά τα εκλογικά τμήματα για να ψηφίσουμε. Για να μάθετε πού ψηφίζετε μπορείτε να μπείτε στο gov.gr. Θα έχουμε και στο site του σταθμού μας οδηγίες για να δείτε ακριβώς σε ποιο εκλογικό τμήμα είστε. Δεν έχει πολλές αλλαγές στα εκλογικά τμήματα, είναι κυρίως στα εκλογικά διαμερίσματα που υπήρχαν και στις προηγούμενες. Άρα κάπου εκεί κοντά που ψηφίζετε. Αν θέλετε να είστε προετοιμασμένοι, μπορείτε να το δείτε στο gov.gr που ψηφίζω. Επίσης, υπάρχει ένα ζήτημα με τους ανθρώπους που είχαν κάνει αίτηση για να ψηφίσουν στο χώρο κατοικίας τους. Αυτοί που λέμε ετεροδημότες. Υπάρχει ένα τμήμα στη Λαμία για ανθρώπους που ψήφιζαν εκτός νομού για να ψηφίσουν εδώ. Αυτό είναι στο δεύτερο δημοτικό σχολείο απέναντι από το θέατρο. Και υπάρχουν και αρκετοί που είχαν κάνει αίτηση αλλά δεν προλάβαν να εγγραφούν στους καταλόγους. Οπότε οι ίδιοι ή ψηφίζουν στην Αθήνα, ξέρω εγώ, και όχι στο χώρο που θα θέλανε, ή έχουν ζητήσει, σπουδάζουν ας πούμε στην Αθήνα και έχουν ζητήσει να ψηφίσουν εκεί αλλά δεν προλάβανε, οπότε θα πρέπει να έρθουν εδώ για να ψηφίσουν. Τώρα γιατί τα λέω όλα αυτά? Τα λέω γιατί νομίζω ότι όλοι χρειάζονται να ξέρουν και να συμμετέχουν. Έχουμε ξαναπεί από τον αέρα αυτής της εκπομπής ότι αυτή η τρομερή λέξη που έχει την προέλευσή της από την αρχαία Ελλάδα, η λέξη ιδιώτης, και έχει βρει μια ωραία, εγώ θα έλεγα πιο ωραία ακόμα, έννοια στην αγγλική γλώσσα με το idiot, δεν πρέπει να είναι μέρος της λογικής μας. Πρέπει να συμμετέχουμε γιατί έχουμε και την ευθύνη από τη μία μεριά και από την άλλη δεν φταίει κανένας άλλος για αυτά που τραβάμε. Εμείς ψηφίζουμε. Έχουμε μαζί μας στο στούντιο υποψήφια βουλευτή, νεότατη υποψήφια βουλευτή, πρώτη φορά υποψήφια με τον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, την κυρία Αργυρό Καραφέρη. Καλημέρα κυρία Καραφέρη. Καλημέρα κύριε Κούτρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Είπατε και προηγουμένως και οφείλω να το τονίσω αυτό, ότι σας αξίζουν πολλά συγχαρητήρια για την πολυφωνία και για τον πλουραλισμό που σας χαρακτηρίζει. Καλείτε όλους τους υποψηφίους, ναι, και αυτό είναι προς τιμήν σας. Κυρία Καραφέρη, αν δεν έχουμε ενημερωμένο το λαό μας, δεν μπορούμε να τους ζητάμε και τις ευθύνες. Εμείς εδώ, ξέρετε, λίγο εστερόβουλα κινούμαστε, για να μην μας πει κανείς μετά δεν ήξερα. Όχι, εδώ όλοι γνωρίζουμε, όλοι περνάνε από εδώ και λένε την άποψή τους και νομίζω ότι ο κόσμος πια είναι ενημερωμένος. Είχαμε πριν από εσάς τον κύριο Μίλτο Τσιρόνι, υποψήφιο με το ψηφοδέλτιο του Μέρα 25, Συμμαχία για τη Ρήξη. Και είναι μια συμμαχία, η παλιά λαϊκή ενότητα η οποία είχε κατέβει αυτόνομα στις εκλογές, τώρα είναι σε συνεργασία με το Μέρα 25 και είπε ο κύριος Τσιρόνης το λόγο για τον οποίο καλεί τους Έλληνες πολίτες να πάνε να ψηφίσουν στις εκλογές της Κυριακής. Εσείς μπορείτε να μας πείτε για ποιο λόγο να ψηφίσουν και γιατί να ψηφίσουν ΣΥΡΙΖΑ? Καταρχάς το βασικό ζήτημα είναι να πάνε να ψηφίσουν. Ο κόσμος πρέπει να συμμετάσχει, πρέπει να ψηφίσει, πρέπει να δηλώσει πού τοποθετείται πολιτικά, πού τοποθετείται κοινωνικά, να εκφράσει την άποψή του απέναντι σε αυτό το οποίο βιώνουμε. Ζούμε όλοι στην ίδια πραγματικότητα. Δεν είμαστε ούτε αλεξιπτωτιστές, ούτε έχουμε έρθει από τον ουρανό. Εδώ ζούμε, εδώ εργαζόμαστε, εδώ δημιουργούμε τη ζωή μας και τις συνθήκες της ζωής μας. Μας αφορά όλους, είτε είμαστε 18 ετών, είτε 30, είτε 40, είτε 90. Έχουμε όλοι τα ίδια προβλήματα, τα οποία είναι συγκεκριμένα, και οφείλουμε απέναντι σε αυτά τα προβλήματα να δηλώσουμε την πολιτική μας τοποθέτηση. Το πώς τοποθετούμαστε. Εάν εγκρίνουμε, και για να προχωρήσω στο δεύτερο ερώτημά σας, εάν οι πολίτες σήμερα εγκρίνουν την πραγματικότητα στην οποία ζουν, η οποία είναι, θα το πούμε έτσι, είναι συντριπτική πραγματικότητα σε όλες τις απόψεις, τότε βεβαίως μπορούν να τοποθετηθούν με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Εάν όμως ζούμε ακριβώς στην ίδια χώρα και στην ίδια
πόλη και στον ίδιο νομό, τότε θα πρέπει η στάση τους απέναντι στις εκλογές 21 Μαΐου θα πρέπει να είναι δίπλα στο ΣΥΡΙΖΑ προοδευτική σημασία, διότι ο πολίτης σήμερα, έχοντας αυτές τις συνθήκες, έχει να επιλέξει ανάμεσα σε δύο βασικούς δρόμους. Ο πρώτος δρόμος είναι η επιλογή της παρούσας κυβέρνησης, της παρούσας κατάστασης πολιτικής, η οποία είναι μια κατάσταση η οποία αφορά μια στάση μάλλον, η οποία αφορά τη συνεχή κερδοφορία. Ο άνθρωπος και οι ανάγκες του έχουν παραμεριστεί και στόχος είναι, παρότι βεβαίως υπήρχε αυτή η άποψη ότι εμείς θα φτιάξουμε ένα κράτος αρίστον, ένα επιτελικό κράτος, ο στόχος αυτή τη στιγμή είναι μια συνεχόμενη κερδοφορία, μια επιλογή πολιτική που αφορά τις μεγάλες εταιρείες, που αφορά την κερδοφορία των λίγων, την εύνοια των λίγων. Από την άλλη, ο δεύτερος δρόμος, η επιλογή την οποία προτείνουμε εμείς, είναι ένα πρόγραμμα ρεαλιστικό και ορθολογιστικό, το οποίο έχει ως επίκεντρο τον άνθρωπο. Τον άνθρωπο με τις ανάγκες του τις σημερινές, τον άνθρωπο που ζει μέσα σε ένα σύστημα το οποίο για τον μέσο άνθρωπο είναι συντριπτικό, τον άνθρωπο ο οποίος κάποια στιγμή θα χρειαστεί ένα νοσοκομείο και θα πρέπει να έχει τις υπηρεσίες αυτές που του αξίζουν και αυτές για τις οποίες φορολογείται, έναν άνθρωπο ο οποίος είτε είναι ο ίδιος μαθητής ή φοιτητής και θα πρέπει να είναι σε ένα σχολείο ή πανεπιστήμιο το οποίο να μπορεί να τον βοηθήσει, να τον βοηθήσει και να τον μορφώσει, αλλά και να τον προετοιμάσει αργότερα για την αγορά εργασίας. Έναν άνθρωπο ο οποίος θα πρέπει να νιώθει ασφαλής, ασφαλής στο σπίτι του, ασφαλής στη γειτονιά του, ασφαλής όταν μπαίνει σε ένα τρένο. Έναν άνθρωπο ο οποίος θα είναι το κέντρο, θα είναι το επίκεντρο, θα είναι αυτό το σημείο στο οποίο θα πρέπει όλοι να ενσκύψουμε και όλοι θα πρέπει να βοηθήσουμε τον άνθρωπο όπως είναι σήμερα και όπως διαμορφώνονται οι ανάγκες του σήμερα. Οποιαδήποτε άλλη λύση, οποιαδήποτε άλλη επιλογή θα σημαίνει ότι επικροτείται αυτό το οποίο συμβαίνει σήμερα. Ναι, και όλοι εκτιμούμε ότι είτε λίγο είτε πολύ, είτε μας αρέσει είτε μας αρέσει, ότι η πραγματική πραγματικότητα είναι ζόρικη. Ήρθαν προχτές νομίζω, ήρθαν οι νέοι λογαριασμοί του ρεύματος, οι οποίοι θα πληρωθούν στις 26, αν θυμάμαι καλά, και με έπιασε η καρδιά μου. Okay. Και δεν είσαι μόνος. Ναι, τα προσωπικά προβλήματα, ξέρετε, δεν πολύ ενδιαφέρουν, αλλά αυτά τα προβλήματα που αναφέρουμε εδώ, σε αυτή την ενημερωτική εκπομπή, κατά τα άλλα, νομίζω ότι αγγίζουν τη μεγάλη πλειοψηφία του κόσμου. Κυρία Καραφέρη. Θα μου επιτρέψετε μόνο, μη σας διακόπτω. Καλή μόνο, δικηγόρος είστε καλά. Ναι, συνήθεια. Παρακαλώ. Λοιπόν, τα προσωπικά προβλήματα ποτέ δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται έτσι. Είπατε πριν για τη λέξη ιδιώτης. Τα προσωπικά προβλήματα δεν πρέπει να τα βλέπει κανείς ατομικιστικά. Τα προσωπικά, το προσωπικό εντάσσεται στο όλον. Το άτομο ευνοείται όταν και το όλον ευνοείται. Αυτή είναι και η στάση η δικιά μας. Ο καθένας, γυρίζω στην προηγούμενη κουβέντα, ρωτήσατε με ποια κριτήρια θα πρέπει να ψηφίσει. Θα πρέπει να ψηφίσει ανάλογα με τα προσωπικά του κριτήρια, ανάλογα όμως τα οποία όμως θα πρέπει να τα δει μέσα στο συλλογικό. Δεν ζούμε μόνοι μας, δεν είμαστε άτομα ξεχωριστά το ένας από τον άλλον, δεν είμαστε αυτόνομοι, είμαστε μέρος ενός όλου, ενός συστήματος που αφορά ανθρώπους σαν και εμάς. Κυρία Καραφέρη, έχουμε ακόμα 7 λεπτά και το λέω αυτό γιατί θα ακολουθήσει και άλλη συνέντευξη με εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ και δεν το λέω αυτό για να βιαστούμε, το λέω γιατί νομίζω ότι ο χρόνος είναι αρκετός. Θα σας κάνω μια διπλή ερώτηση και θα ήθελα την άποψή σας για αυτό. Βλέπω στο ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία μια συμμετοχή γυναικών στο 50%. Εκ του νόμου υπάρχει υποχρέωση στα πολιτικά κόμματα, συμφώνησε η προηγούμενη Βουλή, για το 40% της εκπροσώπησης των γυναικών. Θα ήθελα την άποψή σας και για το ποσοστό εκπροσώπησης, αλλά και για την εμπλοκή της γυναίκας στην πολιτική αυτή. Το 2023 μιλάμε στην Ελλάδα. Και δεύτερο, η εργαζόμενη γυναίκα, γιατί θα πρέπει να πάει να ψηφίσει, κατά τη γνώμη σας, ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία, στις εκλογές? Ακούστε, θα απαντήσω πρώτα στο δεύτερο ερώτημα και θα σας πω το εξής.
αν θα μου επιτρέψετε και το λέω με μεγάλο σεβασμό, το ζήτημα δεν είναι να διαχωρίσουμε γιατί να ψηφίσει η γυναίκα, γιατί να ψηφίσει ο άντρας. Mm-hmm. Δεν είναι εκεί το θέμα. Είμαστε όλοι άνθρωποι, ζούμε στο 2023, οι καιροί έχουν αλλάξει, οι συνθήκες είναι διαφορετικές και όλοι έχουμε ακριβώς τις ίδιες παραστάσεις και τα ίδια θέματα να αντιμετωπίσουμε, είτε είμαστε άντρες είτε γυναίκες, με μόνη έτσι επισήμανση ότι παρότι οι καιροί έχουν αλλάξει σε πολύ μεγάλο βαθμό, οι γυναίκες ακόμα και σήμερα σε πολλούς τομείς και στην πολιτική και στην εργασία έχουμε ζητήματα που αφορούν διακρίσεις, ζητήματα που βάλουν κατά της ισότητας. Ένας πολύ ωραίος τρόπος να έρθετε στα λόγια μου. Πάμε παρακάτω. Ναι. Απλώς δεν μου αρέσουν οι διαχωρισμοί. Αυτό δεν διαχωρίζω. Είναι η πραγματικότητα τέτοια. Δεν αμοιβόμαστε το ίδιο. Δεν αμοιβόμαστε το ίδιο, έτσι, ναι. Αλλά θέλω για τον ίδιο κόπο. Θέλω να σας πω... Εσείς δουλεύετε πρωί, απόγευμα, βράδυ, νύχτα, μεγαλώνετε παιδιά, αμυστή. Θα μου πεις πρέπει να πληρώνεσαι γι' αυτό. Όχι. Αλλά είναι και η συμμετοχή του άλλου φίλου αντίστοιχη. Όχι, δεν πρέπει να πληρωνόμαστε γι' αυτό, αλλά θα πρέπει, προσέξτε, θα πρέπει το κράτος να φροντίζει την οικογένεια. Σωστά. Έτσι. Θα πρέπει να φροντίζει καταρχάς στην δημιουργία της οικογένειας, δηλαδή να δίνει τα κίνητρα εκείνα και να λύνει τα προβλήματα που δυσχεραίνουν τη δημιουργία οικογένειας στους νέους ανθρώπους, άντρες και γυναίκες, και θα πρέπει όταν δημιουργηθεί η οικογένεια, αυτή η οικογένεια να απολαμβάνει ορισμένα προνόμια. Έτσι έχουμε δημογραφική κρίση. Τα πράγματα δεν είναι αστεία. Όχι. Είναι κρίσιμο πια. Είναι και αυτό, αυτή η προστασία, η πρόνοια, η κρατική θα πρέπει να ξεκινάει από την αρχή, από την ημέρα δηλαδή που ένας άνθρωπος μπαίνει στην παραγωγική ηλικία, μπαίνει στην αγορά εργασίας, να του δοθούν εκείνα τα κίνητρα και αργότερα να δημιουργηθεί ένα σύστημα παιδείας, όχι εκπαίδευσης, παιδείας τέτοιου τύπου που να μπορεί να διαμορφώσει και να βοηθήσει και τα παιδιά και τους γονείς. Ωραία. Για να δούμε όμως τώρα και αυτό το θέμα της εκπροσώπησης κατά 50% των γυναικών στα ψηφοδέλτια του ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί υπερβαίνει το όριο αυτό που γενικά οι δυνάμεις, οι πολιτικές δυνάμεις είχαν συναποφασίσει το 40%. Αυτό το όριο λοιπόν είναι αυτό ακριβώς, το 50-50 που λέμε. Ακριβώς διότι, θα το έχετε δει είμαι σίγουρη, το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ βασίζεται σε μία λέξη ουσιαστικά, η οποία αναλύεται μετά σε διάφορους τομείς. Αυτή η λέξη είναι η δικαιοσύνη. Mm-hmm. Η δικαιοσύνη δεν αφορά μόνο την οικονομική δικαιοσύνη ή την νομική, με την νομική της έννοια, αφορά και τέτοιου είδους ζητήματα, ζητήματα δηλαδή ισότητας, ίση εκπροσώπηση και ίση ευκαιρία, ανεξαρτήτως φύλου και ανεξαρτήτως άλλων χαρακτηριστικών, τα οποία μέχρι και σήμερα αποτέλεσαν τροχοπέδι για την εξέλιξη των ανθρώπων. Ο ΣΥΡΙΖΑ, και είναι προς τιμήν του αυτό, οφείλω να το ομολογήσω, έχει δημιουργήσει αυτές τις συνθήκες προκειμένου και εμείς οι γυναίκες να μπορούμε και να εκφραστούμε και να διεκδικήσουμε την ψήφο και να βγούμε στην κοινωνία ισότιμα και με τρόπο ισομερή σε σχέση με εσάς τους άντρες. Μάλιστα. Άρα, συνεπώς, πάμε λοιπόν επίσης όρις. Επίσης όρις 50-50. Η ερώτησή μου η τελευταία και έχουμε 2 λεπτά ακόμα. Ήσασταν για δικηγόρος καλή σε αυτή την απάντηση. Νομίζω ότι ήταν σπαθάτη και ξεκάθαρη. Ερώτηση. Φθιώτιδα. Μεθαύριο, Κυριακή. Ξεκινάνε από τις 6-7 οι προετοιμασίες και κλείνουμε στις 7 η ώρα το απόγευμα της κάλπες. Δεν θα σας ζητήσω πρόβλεψη. Δεν είναι μακριά από μένα αυτά. Η ημέρα της Δευτέρας, της 22 του μηνός, τι προσδοκάμε να φέρει? Προσδοκάμε μια νέα πραγματικότητα, κύριε Κούτρα. Προσδοκάμε δικαιοσύνη, προσδοκάμε δημοκρατία, προσδοκούμε ισότητα, προσδοκούμε ίση ευκαιρία και ίση εκπροσώπηση, προσδοκούμε τη δημιουργία ενός κράτους το οποίο να είναι διαφανές, προσδοκούμε τη δημιουργία μιας νέας συνθήκης η οποία θα έχει επίκεντρο τον άνθρωπο, θα σέβεται τον άνθρωπο, δεν θα τον εμπέζει, δεν θα τον διακινδυνεύει την υγεία του ή την ασφάλειά του. Προσδοκάμε λοιπόν, μπορεί να ακουστεί έτσι ονειροπόλο αυτό, αλλά
είμαι αρκετά ρεαλίστρια, προσδοκάμε μία νέα πραγματικότητα. Κάτι εντελώς καινούριο, μία πολιτική αλλαγή σοβαρή, μία πολιτική αλλαγή η οποία αναθέτει τις βάσεις αυτές για να ακουστούν όλοι οι άνθρωποι και να βοηθηθούν όλοι οι άνθρωποι. Κυρία Καραφέρη, να σας ευχηθώ καλή επιτυχία, προσωπική και συλλογική. Σας ευχαριστώ, ευχαριστήσω πάρα πολύ για την συμμετοχή στην σημερινή εκπομπή. Υγεία για όλους και καλά αποτελέσματα. Καλά αποτελέσματα για όλους, καλή επιτυχία. Και θα μου επιτρέψετε να επανέλθω σε αυτό, τουλάχιστον όλοι οι νέοι άνθρωποι να ψηφίσουν, να δηλώσουν το παρόν, να δηλώσουν μαζικά τη συμμετοχή τους, μαζικά την αντίδρασή τους, όπου και αν επιλέξουν να δώσουν την ψήφο τους, αλλά τουλάχιστον 21 Μαΐου πάμε κάλπη, κύριε Κούτρα. Μάλιστα. Ήταν η Αργυρό Καραφέρη, υποψήφια με τον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία για το ψηφοδέλτιο της Φθιότητας.